Από χθες μέχρι και σήμερα δέχομαι σωρία τηλεφωνημάτων από το εξωτερικό, από Έλληνες γιατρούς του εξωτερικού, οι οποίοι μου εκφράζουν αφενός με την απορία τους πως ένα παιδάκι νοσηλεύτηκε 11 μέρες και δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μια διάγνωση οι γιατροί. Δεύτερον, από αυτά τα οποία άκουσαν και μόνο, μου εκφέρουν κάποιες ιατρικές απόψεις σχετικά με το πού οφείλεται ο θάνατος, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργείται και μία άσχημη εντύπωση στο εξωτερικό, γιατί αμέσως έχει διαδοθεί αυτό το γεγονός, για την αδυναμία διαγνώσεως μέχρι και σήμερα που μιλάμε του θανάτου ενός παιδιού μετά από 11 μέρες νοσηλείας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο ερώτημα το δικό μου είναι για ποιο λόγο μεταφέρθηκε το παιδάκι αυτό ουσιαστικά σε προθανάτια κατάσταση 2 ώρες πριν πεθάνει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Εάν λοιπόν υπήρχε κάποιο θέμα υποδομής ή αν υπήρχε μια ειδικότητα η οποία έλειπε και έπρεπε να την βρουν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, για τα παιδιά πάντα μιλώ, έπρεπε να το στείλουν πιο μπροστά το παιδί. Ή εν πάση περιπτώσει να ζητήσουν μια βοήθεια από κάποιον ειδικό του Ιπποκρατίου να έρθει στο Παπαγεωργείο να δει το παιδί και να εκφέρει και αυτό την άποψή του. Η συνεργασία μεταξύ των γιατρών είναι απαραίτητη όταν είναι να σωθεί μια ζωή και δει μια ζωή ενός παιδιού 3 ετών. Δημιουργούνται ερωτηματικά. Και το τρίτο είναι ότι χρειαζόμαστε κατεπηγόντως τον ιατρικό φάκελο, τον οποίο δεν τον έχουμε, ούτε καν ενημερωτικό σημείωμα δεν είχε ο ιατροδικαστής, προτού να διενεργήσει την νεκροψία νεκροτομή. Το ζήτησε και δεν εστάλει τότε. Άρα λοιπόν θέλουμε τον ιατρικό φάκελο, όχι μόνο για να δούμε αν υπάρχουν παραλήψεις, ελλείψεις κτλ., αλλά για να βοηθηθούν οι πάντες να δούμε από τι πέθανε αυτό το παιδάκι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν παραλήψεις γιατρών σε αυτή την υπόθεση ή κρύβεται κάτι άλλο, ενδεχομένως υπάρχει κάποιο γονιδιακό έτσι, πρόβλημα στο παιδάκι? Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πάρω θέση σε τίποτα, αφού δεν έχω τον ιατρικό φάκελο, πρώτον, και δεύτερον ούτε καν ενημερωτικό σημείωμα που να μου θεμελιώσει. Δεν έχω διάγνωση αυτή τη στιγμή. Ούτε εγώ, ούτε το Ιπποκράτειο, και ήδη διερευνάται η αιτία, ο μηχανισμός θανάτου από 2 ιατροδικαστές. Ποιες είναι οι νομικές ενέργειες που έχετε κάνει ή πρόκειται να κάνετε? Έχει κατατεθεί μήνυση ήδη από το Σάββατο. Σε βάρος? Παντός υπευθύνη. Κατά παντός υπευθύνη. Με μάρτυρες γιατρούς και ιατροδικαστές και παθολογανατόμους και καρδιολόγους και τα πάντα. Λόγω του ότι δεν έχουμε διάγνωση, γι' αυτό αναγκάστηκε και έβαλα μάρτυρες πολλών ειδικοτήτων. Ξέρετε αν αυτή η μήνυση έχει προκαλέσει εισαγγελική παραγγελία ή ακόμα όχι? Θεωρώ ότι θα ακολουθεί η διαδικασία της προανακρίσεως, της αστυνομικής προανακρίσεως, υπό την εποπτεία του κυρίου εισαγγελέως πρωτοδικών, του οποίος βέβαια θα δώσει και τις ανάλογες οδηγίες και κατευθύνσεις εάν χρειαστεί. Αλλά για μένα το πρώτο είναι να κατασχεθεί ο ιατρικός φάκελος.